Συνελληνίδες, συνέλληνες, αγαπητοί ακροατές του Διομήδης Ράδιο, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε σε άλλη μια εκπομπή, την εκπομπή Λόγος Ελλήνων, μια εκπομπή με πολιτικό λόγο, εδώ όπου φιλοξενούμε όλες τις υποψήφιες και όλους τους υποψήφιους βουλευτές του πολιτικού φορέα της Ελλήνων Συνέλευσης, για να μας θίξουν τα ζητήματα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και που θα πρέπει να απασχολούν μάλλον σήμερα τον κάθε Έλληνα πολίτη, και να μας δώσουν τις λύσεις μέσα από τις προγραμματικές δηλώσεις αλλά και από όλο αυτό το τεράστιο σχέδιο του πολιτικού φορέα της Ελλήνων Συνέλευσης. Απόψινός μας καλεσμένος είναι ο κύριος Δρόσος Βασίλειος, υποψήφιος βουλευτής με την Ελλήνων Συνέλευσης στο νομό Αιτώλα Καρνανίας, ο οποίος βρίσκεται μαζί μας με φυσική παρουσία εδώ στο στούντιο του Διομήδης Ράδιο. Κύριε Δρόσε, καλησπέρα σας. Τιμή μας να σας φιλοξενούμε άλλη μια φορά εδώ στο ραδιόφωνο μας. Καλησπέρα κύριε Αυγέρη, καλησπέρα στους συνέλληνες ακροατές του Διομήδης Ράδιο και σε όλους τους Έλληνα ανθρώπους απανταχού του πλανήτη. Είναι τιμή και ευχαρίστησή μου που βρίσκομαι πάλι στην εκπομπή σας για μια ακόμη ενημερωτική συζήτηση μαζί σας. Και δική μας τιμή κύριε Δρόσε, και πριν περάσουμε στο απόψινό μας θέμα, το οποίο είναι γνωριμία με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, να αναφέρουμε στους ακροατές μας ότι γίνεται αναμετάδοση της εκπομπής μας και από τις σελίδες Facebook, Διομήδης Blogspot και ΚΑΠΑΠΙΔΕΛΤΑ Στερεάς Ελλάδος Ελλήνων Συνέλευσης, όπως επίσης και από τις σελίδες Facebook του Web TV Άλμενος και Ράδιο Πίνδερος από την Θήβα, όπως και από όλους τους τοπικούς οργανισμούς της περιφέρειάς μας. Να αναφέρουμε και λίγα λόγια ενδεικτικά για τον κύριο Δρόσο, για να τον γνωρίσουν καλύτερα και οι ακροατές μας, μια υπενθύμηση ότι ο κύριος Βασίλειος Δρόσος είναι πολιτικός μηχανικός, έχει διατελέσει επιβλέπων μηχανικός στην τεχνική υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων της πρώην Νομαρχίας Αιτωλοκαρνανίας, καθώς και προϊστάμενος, αλλά και για ένα έτος διευθυντής της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Μεσολογγίου. Γεννηθεί στην Αμφιλοχία, μόνιμος κάτοικος Αγρινίου, ιδρυτικό μέλος του τοπικού οργανισμού ΕΣΥ Αγρινίου, ενεργό μέλος του τοπικού οργανισμού ΕΣΥ Αμφιλοχίας, και φέρει την ιδιότητα του διορισμένου διευθυντή της Περιφερειακής Διοίκησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος της Ελλήνων Συνέλευσης. Συμμετείχε και ως υποψήφιος βουλευτής του πολιτικού φορέα Ελλήνων Συνέλευσης στις περασμένες εθνικές εκλογές. Κύριε Δρόσε, όπως είπαμε, το θέμα μας είναι γνωριμία με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης. Θα θέλαμε όμως, πριν περάσουμε εκεί, να μας πείτε για άλλη μια φορά και στους συνέλληνες και συμπολίτες ακροατές μας, ποιος ήταν ο λόγος που επιλέξατε να πολιτευτείτε συγκεκριμένα με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης και όχι με κάποιο κόμμα ή κάποιο άλλο κομματικό σχηματισμό. Ο λόγος εσάς. Κύριε Αυγέρη, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί την τελευταία τουλάχιστον 20ετία τα πολιτικά πράγματα στην πατρίδα μας και έτσι όπως έπεσαν οι μάσκες όλων των καθεστωτικών κομμάτων και όλων των κομματικών σχηματισμών, αυτό που θα μπορούσε με σιγουριά να πει κανείς σήμερα είναι πως για να συμπράξει κάποιος με ένα καθεστωτικό κόμμα ή με ένα κομματικό σχηματισμό θα πρέπει να είναι ή αποστάτης ή αλλογενής ανδέλληνας ή να εμφορείται από άκρατο ατομικισμό, ωφελημισμό και ιστεροβουλία ή να στερείται παντελώς νόησης. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση μετά τα τόσα εγκλήματα, τις τόσες προδοσίες, τα τόσα έσχη που έχει διαπράξει και συνεχίζει να διαπράττει σύσσωμο το κομματικό κατεστημένο απέναντι στην Ελλάδα, στους Έλληνες και στο ελληνικό έθνος. Πώς λοιπόν θα μπορούσα ως Έλληνα αυτόχθονη ηθαγενής, ιδιοκτήτης και κυρίαρχος μαζί με όλους τους συνέλληνές μου αυτής της ιερής πατρίδας να συμπράξω με ένα καθεστωτικό κόμμα ή απόκομμα ή με κάποιο άλλο καθεστωτικό κομματικό σχηματισμό, αφού όλα είναι παραφιάδες της ίδιας ξενόδουλης ανθεληνικής κομματοκρατίας, που όπως βλέπουμε παράγουν συνεχώς άδικο, ξεπουλούν την Ελλάδα, φτωχοποιούν και γενοκτονούν τον Έλληνα και πολεμούν και αλλοιώνουν κάθε τι ελληνικό, κάθε αληθινό και υπαρκτό. Έτσι λοιπόν, κύριε Αυγέρη, όταν εμφανίστηκε στη χώρα μας ο πρόεδρός μας, ο Αρτέμης Σόρας, με την κατάθεση των 600 δις δολαρίων που έκανε το Σεπτέμβριο του 2012 υπέρ της κυρίαρχης ελληνικής δημοκρατίας και έσωσε την Ελλάδα από την πτώχευση που της ετοίμαζαν για άλλη μια φορά ακόμη οι εντολοδόχοι των Rothschild,
Συντάχθηκα μαζί του από τις αρχές του 2013, γιατί είδαμε στοιχεία και αποδείξεις ότι ήταν ο μόνος Έλλην που έλεγε την αλήθεια και που προσπαθούσε να ενώσει όλους τους Έλληνες στο στόχο και στο σκοπό της απελευθέρωσης της Ελλάδος. Είδα ότι ήταν και είναι αυτός που είχε το σθένος να τα βάλει με όλους τους εχθρούς των ανθρώπων, τους παγκόσμιους εγκληματίες, τους επικυρίαρχους, τους αποστάτες, και που δεν ζήτησε τίποτε από κανέναν παρά μόνο την ένωση όλων των Ελλήνων. Μόνο αυτό ζήτησε και μόνο αυτό ζητάει ο Αρτέμης Σόρας. Να ενωθούν όλοι οι Έλληνες και να διεκδικήσουν την ελευθερία και τον πλούτο τους που είναι άφθονος και που τον κρύβει και τον κλέβει το κομματικό καθεστώς, αποσκοπώντας τη γενοκτονία του Έλληνα. Έτσι, κύριε Αυγέρη, η μόνη λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα από τις ενέργειες του καθεστώτος η χώρα μας, η μόνη λύση στο πρόβλημα του κάθε Έλληνα που τον κατάντησαν από κυρίαρχο πολίτη σε φτωχοποιημένο δουλικό υπήκοο, είναι η Ελλήνων Συνέλευσης και ο πολιτικός φορέας του έθνους των Ελλήνων. Μόνο εδώ, στην Ελλήνων Συνέλευσης, χτυπάει η καρδιά της Ελλάδος, μόνο εδώ υπάρχει η γνώση, η πραγματική γνώση, μόνο εδώ υπάρχει το αληθινό αξιακό σύστημα των αξιών, αρχών και πολιτιακών νόμων, μόνο εδώ υπάρχει η δυνατότητα οι Έλληνες ενωμένοι να σταματήσουν και να απαξιώσουν όλο το άδικο και όλα τα εγκλήματα που βιώνουμε σήμερα. Πέραν τούτου δεν υπάρχει τίποτε το αληθινό, τίποτε το δίκαιο. Όλα είναι κατασκευασμένα ή έχουν αλωθεί από τους επικυρίαρχους αποστάτες. Έχουν αλωθεί από ξένα συμφέροντα, δόγματα, ιερατεία, στοές, διευθυντήρια και σέχτες των επικυριάρχων. Για το λόγο αυτό είμαι ενεργά ενταγμένος στον αγώνα αυτό, στο πλευρό του μεγάλου Έλληνα ανθρώπου, του Προέδρου μας Αρτέμη Σόρα, που είναι ο ίδιος ο μηχανισμός της Ένωσής μας, της Ένωσης όλων των Ελλήνων, για την εθνική μας απελευθέρωση, την επικράτηση του δικαίου, την επανάκτηση της χαμένης εθνικής μας κυριαρχίας και της κλεμμένης αυθονίας μας, αλλά και για την επαναφορά του ανθρώπου στην ορθή νομοτελειακή πορεία της δημιουργίας του. Με την ίδρυση λοιπόν του πολιτικού φορέα Ελλήνων Συνέλευσης είμαι και εγώ μαζί του, γιατί είναι ο μόνος ενωτικός, ο μόνος ανθρωποκεντρικός, ο μόνος ελληνικός πολιτικός φορέας του έθνους των Ελλήνων που έχει την βούληση, έχει τη γνώση, έχει και τα οικονομικά εργαλεία για να επιτύχει τον στόχο και τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε. Είναι λοιπόν καθήκον μου και είναι και τιμή μου ως συνειδητοποιημένος Έλλην πολίτης, ιδιοκτήτης και κυρίαρχος μαζί με όλους τους συνέλληνές μου αυτής της ιερής χώρας να συμμετέχω σε αυτόν τον υπερπάντων ιστορικό αγώνα στο πλευρό του Προέδρου μας Αρτέμη Σόρα και όλων των συνελλήνων μου, ακόμη και από τη θέση αυτή, από τη θέση δηλαδή του υποψηφίου βουλευτή του πολιτικού φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, όπως επίσης είχα την τιμή να το κάνω και στις βουλευτικές εκλογές του 2019. Μάλιστα. Απόλυτα κατανοητή, κύριε Δρόσε, η εξήγηση που δώσατε για τους λόγους που σας οδήγησαν να ενταχθείτε σε αυτόν τον αγώνα και να πολιτευτείτε ως υποψήφιος βουλευτής με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης. Με αυτή σας την τοποθέτηση, βέβαια, μας δίνετε και το πάτημα για να μπούμε στο θέμα μας, που είναι η γνωριμία με τον πολιτικό φορέα της Ελλήνων Συνέλευσης. Οπότε θα θέλαμε, ως έναρξη του θέματός μας, να κάνετε στους ακροατές μας μια περιληπτική υπενθύμηση για το πώς φτάσαμε στη δημιουργία του πολιτικού φορέα της Ελλήνων Συνέλευσης. Κύριε Αυγέρη, θα θυμάστε πως όλα ξεκίνησαν με την εμφάνιση στο πολιτικό σκηνικό της χώρας μας, αλλά και της Κύπρου, του μεγάλου Έλληνα ανθρώπου, του Προέδρου μας Αρτέμη Σόρα, με την οικονομική προσφορά της εξαγοράς του χρέους που κατέθεσε επίσημα στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Θα θυμάστε πως τον Σεπτέμβριο του 2012 ο Αρτέμης Σόρας κατέθεσε σε δύο λογαριασμούς καταπιστεύματος σε Τράπεζα του Καναδά στον έναν 600 δις δολάρια υπέρ της κυρίαρχης ελληνικής δημοκρατίας και στον άλλον 50 δις δολάρια για τη δημοκρατία της Κύπρου. Οι προτάσεις αυτές για τα ποσά που προαναφέρθηκαν
και που είναι πλήρως επικυρωμένα από όλους τους διεθνείς εμπλεκόμενους φορείς και θεσμούς, κατατέθηκαν τότε προς την ελληνική και την κυπριακή δημοκρατία από τον Αρτέμι Σόρα και τον οργανισμό ΕΝΤ που είχε τότε ιδρυθεί, για να χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση των χρεών και για να απαλλαχθούν οι δύο χώρες από τις ληστρικές δανειακές συμβάσεις και από τα εγκληματικά μνημόνια. Να πούμε πως αν και η Ελλάδα και η Κύπρος δεν έκαναν χρήση αυτής της προσφοράς, εν τούτης η Ελλάδα απέφυγε έτσι την πτώχευση που της επεφύλασαν για άλλη μια φορά οι λεγόμενοι δανειστές, με ένα ομόλογο ύψους 31 δις ευρώ που είχαν στα χέρια τους, το οποίο έλυγε τον Οκτώβριο του 2012 και που η χώρα μας μετά την προδοτική δανειακή σύμβαση που είχε ήδη υπογραφεί από την κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να αποπληρώσει. Σημειώνεται ότι αυτή την πτώχευση που απέφευγε τότε η χώρα μας και που δεν μπορεί ποτέ να συμβεί όσο υπάρχουν κατατεθειμένα τα 600 δις δολάρια του Αρτέμι Σόρα, αυτή την πτώχευση προσπαθεί σήμερα με άλλο τρόπο να περάσει η τωρινή κυβέρνηση με τον κατάπτυστο πτωχευτικό νόμο 4738 του 2020, που δίνει τη δυνατότητα της πτώχευσης ατομικά όλων των Ελλήνων. Λοιπόν, έρχομαι όμως στο θέμα μας. Το Φεβρουάριο του 2013 μηνύεται ο Αρτέμις Σόρας και ο πρόεδρος του τότε οργανισμού ΕΝΤ Μανώλης Λαμπράκης από τον Άδωνη Γεωργιάδη, με μάρτυρες κατηγορίας τους Δαραβίγκα και Ψηλάκη, για διασπορά ψευδών ειδήσεων από κοινού που αφορούσε την ύπαρξη της κατάθεσης των 600 δις δολαρίων. Η υπόθεση αυτή εκδικάστηκε στο 8ο Μονομελές Πλημελιωδικείο Αθηνών στις 28 Ιουνίου του 2013 και η απόφαση του δικαστηρίου ήταν καταπέλτης για το καθεστώς. Αποδείχθηκε και δικαστικά η ύπαρξη του λογαριασμού των 600 δις δολαρίων, κηρύχθηκαν πανηγυρικά αθώοι της κατηγορίας ο Αρτέμις Σόρας και ο πρόεδρος της ΕΝΤ, και το σημαντικότερο, βάσει της απόφασης αυτής κινήθηκε αυτεπάγγελτα η διαδικασία της δίωξης του μηνυτή Άδωνη Γεωργιάδη για ψευδή καταμήνυση και ψευδή ανομωτή κατάθεση. Από την καταδίκη βέβαια αυτή ο Γεωργιάδης γλίτωσε μόνο επειδή η Βουλή δεν το αφαίρεσε την ασυλία του προκειμένου να προσαχθεί και να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη. Από το γεγονός αυτής της δίκης που τελεσιδίκησε χωρίς να ασκηθεί έφεση, ο κάθε νοήμων άνθρωπος λοιπόν μπορεί με ασφάλεια να συμπεράνει ότι το καθεστώς που ενεργούσε τότε μέσω του βουλευτή Άδωνη Γεωργιάδη εναντίον του Αρτέμι Σόρα ήταν αυτό το ίδιο ένοχο για τις κατηγορίες με τις οποίες τον εγκάλεσε. Μάλιστα. Αυτή την απόφαση που αναφέρεται, κύριε Δρόσε, την 67-650 του 8ου Μονομελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών, που δικαίωσε πανηγυρικά τον Αρτέμι Σόρα και που ανέδειξε την αλήθεια της ύπαρξης της κατάθεσης των 600 δις δολαρίων που έκανε υπέρ της κυρίαρχης ελληνικής δημοκρατίας, θα πρέπει να την δουν όλοι οι Έλληνες πολίτες, όπως θα πρέπει να δουν και το βίντεο της συζήτησης στη Βουλή για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Άδωνη Γεωργιάδη, με συγχωρείτε, που ζητήθηκε από τις δικαστικές αρχές. Εκεί θα αντιληφθεί την ένοχη συμπαιγνία όλων των κομμάτων της Βουλής εναντίον του Αρτέμι Σόρα. Θα δει συγκεκριμένα, και θα φροντίσουμε να παραθέσουμε και εμείς αυτό το βίντεο για να αποδείξουμε αυτό που λέμε, θα δει έναν θορυβημένο Γεωργιάδη να εκλιπαρεί και να εκφοβίζει το σώμα των βουλευτών πως αν του άρουν την ασυλία θα βρεθούν ίσως και εκείνοι κάποια στιγμή κατηγορούμενοι. Για τους λόγους αυτούς, ο κύριος Σόρας το καταθέτωσα πρακτικά από την δική του μήνυση, διαβάζω. Για τους λόγους αυτούς, ο κύριος Σόρας κατέθεσε ενώπιον του κυρίου Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών μηνυτήρια αναφορά κατά τον Αντωνίου Σαμαρά, Ευαγγέλου Βενιζέλου, Φώτιου Κουβέλη, Ιωάννη Στουρνάρα, Καρόλου Παπούλια, απάντων των αρχηγών των κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου Τσίπρα, Καμένου, τότε Παπαρίγα κλπ. Απάντων των Ελλήνων βουλευτών της προηγουμένης συνθέσεως,
καθώς και παντός άλλου υπευθύνου για τις άδικες πράξεις, χάτς, προδοσίες, παράβαση καθήκοντος κτλ. Όλοι οι βουλευτές της προηγουμένης συνθέσεως έχουμε άπαντες μηνυθεί από τον κύριο Σόρα ως ένοχοι χάτς προδοσίας. Και φυσικά όλες οι κομματικές παρατάξεις της Βουλής έσπευσαν να δώσουν τότε άφεση αμαρτιών στον Γεωργιάδη για να μην λογοδοτήσει στην δικαιοσύνη για την παρανομία του, αποδεικνύοντας έτσι την συνενοχή τους στην ψευδή καταμήνυση που έκανε ο Γεωργιάδης στον Αρτέμι Σόρα. Αλλά συνεχίστε, κύριε Δρόσε, το λόγο σας για το πώς φτάσαμε στην ίδρυση του Πολιτικού Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης. Ερχόμαστε λοιπόν, κύριε Αυγέρη, στο Νοέμβριο του 2014. Οπότε ιδρύεται ο Κεντρικός Οργανισμός Ελλήνων Συνέλευσης με πρόεδρο τον Αρτέμι Σόρα. Από τα τέλη του επόμενου μήνα, δηλαδή του Δεκεμβρίου του 2014, αρχίζουν να ιδρύονται οι πρώτοι τοπικοί οργανισμοί Ελλήνων Συνέλευσης στους Δήμους της χώρας. Αυτόνομοι και νόμιμοι τοπικοί οργανισμοί Ελλήνων, προσανατολισμένοι όλοι στον ίδιο στόχο και σκοπό. Με τον ραγδαίο πολλαπλασιασμό των τοπικών οργανισμών Ελλήνων Συνέλευσης σε όλους τους Δήμους της χώρας αλλά και στο εξωτερικό, που συντελέστηκε μέσα στο έτος 2015, δημιουργήθηκε η ανάγκη πολιτικής εκπροσώπησης του έθνους των Ελλήνων, η θέληση του οποίου εκδηλωνόταν μόνο μέσα στην Ελλήνων Συνέλευσης. Όλα τα ξένα και όλα τα ανθεληνικά συμφέροντα, όλες οι ψευτοειδεολογίες και όλες οι διχαστικές τάσεις εκπροσωπούνταν από τα κόμματα μέσα στην Ελληνική Βουλή. Και μόνο η φωνή των Ελλήνων δεν ακουγόταν εκεί πέρα. Μόνο τα δίκαια και τα συμφέροντα του ελληνικού έθνους δεν είχαν πολιτική εκπροσώπηση και έκφραση, εκεί που μόνο η φωνή του ελληνικού έθνους θα έπρεπε να ακούγεται. Τα καθεστωτικά κόμματα και όλες οι κομματικές παραφιάδες έκαναν ό,τι μπορούσαν για να ξεπουλήσουν την Ελλάδα και να φανίσουν τον Έλληνα, συναγωνιζόμενα μεταξύ τους στην προδοσία και στην υποτέλεια απέναντι στους διεθνείς εγκληματίες της αποστασίας και της ολέθριας νεοταξικής παγκοσμιοποίησης. Παρέδωσαν ανεφόρον την εθνική μας κυριαρχία, κουρέλιασαν το Σύνταγμα, κατέστρεψαν την οικονομία, μετέτραψαν το κράτος σε εταιρεία, ξεπούλησαν κάθε τι ελληνικό, οδήγησαν δεκάδες χιλιάδες Ελλήνων στην αυτοκτονία, έδιωξαν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες από την πατρίδα τους και άνοιξαν τις πύλες της χώρας στους λαθροεισβολείς και στα ξένα ληστρικά συμφέροντα. Και όλα αυτά με το ελληνικό κυρίαρχο έθνος σε διαρκή απομόνωση. Κάτω λοιπόν από αυτές τις συνθήκες ήταν ιστορική επιταγή να ιδρυθεί ο φορέας πολιτικής εκπροσώπησης των Ελλήνων. Είχε έλθει η ώρα, ήταν δίκαιο και μεγάλη ανάγκη να εκπροσωπηθεί επιτέλους πολιτικά το έθνος των Ελλήνων για να μπορέσει νόμιμα να σταματήσει το ξεπούλημα της χώρας μας και να ανακτήσει τα δίκαια για τα δικά του. Έτσι, στις 4 Ιανουαρίου του 2015 ιδρύεται ο πολιτικός φορέας του έθνους των Ελλήνων με την επωνυμία Ελλήνων Συνέλευσης και με πρόεδρο τον Έλληνα άνθρωπο που έδωσε τόσα πολλά στην πατρίδα μας, τον Αρτέμι Σόρα. Η ίδρυση του πολιτικού φορέα συντελέστηκε όταν οι τοπικοί οργανισμοί Ελλήνων Συνέλευσης ξεπέρασαν τους 100 σε ολόκληρη τη χώρα και με αποφάσεις των γενικών συνελεύσεών τους ζήτησαν τότε τη δημιουργία του. Έγινε δηλαδή η ίδρυση του πολιτικού φορέα Ελλήνων Συνέλευσης με απόλυτα δημοκρατικό τρόπο, αφού την εντολή γι' αυτό την έδωσε η ίδια η βάση των Ελλήνων μέσα από τους τοπικούς της οργανισμούς. Ο πολιτικός φορέας του έθνους των Ελλήνων, Ελλήνων Συνέλευσης, πήρε έτσι την έγκριση της σύστασης και της λειτουργίας του από τον Άριο Πάγο με αριθμό πρωτοκόλλου 6199, κάθετος 4 Ιανουαρίου 2015. Εδώ, κύριε Αυγέρη, αξίζει να σημειωθεί, για να το γνωρίζουν όλοι οι Έλληνες, ότι ο πολιτικός μας φορέας, εκτός από την ιδρυτική του διακήρυξη και το καταστατικό του, κατέθεσε στον Άριο Πάγο
και τις προγραμματικές του δηλώσεις. Δηλαδή, κατέθεσε το πρόγραμμά του που θα εφαρμόσει όταν θα γίνει κυβέρνηση. Κάτι τέτοιο πρώτη φορά συμβαίνει στην Ελλάδα. Κανένα κόμμα δεν έχει καταθέσει το πρόγραμμά του στον Άριο Πάγο. Και ξέρετε γιατί? Γιατί κανένα κόμμα δεν έχει πρόγραμμα. Γιατί τα κόμματα ακολουθούν μόνο τις εντολές των ξένων συμφερόντων που αντιπροσωπεύουν και που είναι όλα εναντίον της Ελλάδος και των Ελλήνων. Πώς λοιπόν θα φανερώσουν κάτι τέτοιο και μάλιστα ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου? Γι' αυτό αρκούνται μόνο σε προεκλογικές εξαγγελίες που είναι όλες ψεύτικες, δεν δεσμεύουν κανέναν και γίνονται μόνο για να εξαπατούν συνεχώς τον Έλληνα, να του κλέβουν την ψήφο και να εφαρμόζουν εναντίον του τα εγκληματικά μέτρα που βιώνουμε. Ο πολιτικός μας φορέας όμως δεσμεύεται ενώπιον του Αρίου Πάγου, ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου για το πρόγραμμα που ανακοινώνει στους Έλληνες. Δεν ξεγελά και δεν παίζει με την νοημοσύνη κανενός. Δεσμεύεται να κάνει πράξη κάθε τι που υπάρχει στο πρόγραμμά του όταν φυσικά αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, γιατί είναι ο μόνος αληθινός πολιτικός φορέας του έθνους των Ελλήνων και γιατί έχει όλα εκείνα τα οικονομικά εργαλεία, τη γνώση και τη βούληση που απαιτούνται για την απαρέγκλητη εφαρμογή αυτού του προγράμματος. Μάλιστα. Θα λέγαμε ότι μας κάνατε μια χρήσιμη ιστορική αναδρομή, κύριε Δρόσε, για το πώς φτάσαμε στην ίδρυση του Πολιτικού Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης. Θα θέλαμε όμως τώρα, συνεχίζοντας τη γνωριμία για τον Πολιτικό Φορέα του Έθνους των Ελλήνων, να μας αναφέρετε και να δείξετε στους Έλληνες που μας ακούνε ποιοι είναι οι σκοποί της ίδρυσης και το αντικείμενο δραστηριότητας και λειτουργίας του Πολιτικού Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, ώστε να αποκομίσουν για αυτό μία πιο ολοκληρωμένη και ξεκάθαρη εικόνα. Ο λόγος σε εσάς. Σωστά, κύριε Αβιέρη. Οι Έλληνες θα πρέπει να γνωρίζουν τον Πολιτικό Φορέα του Έθνους των Ελλήνων, Ελλήνων Συνέλευσης, γιατί είναι ο δικός τους πολιτικός φορέας και είναι ο μοναδικός πολιτικός μηχανισμός που με τη συστράτευση όλων των Ελλήνων θα κάνει πράξη αυτά που θα ήταν δίκαια και ωφέλιμα για τον κάθε Έλληνα άνθρωπο. Η σκοπή λοιπόν της ίδρυσης και το αντικείμενο δραστηριότητας και λειτουργίας του πολιτικού μας φορέα, όπως άλλωστε αναλυτικά παρουσιάζονται μέσα στο καταστατικό του, είναι τα ακόλουθα. Η προώθηση και υποστήριξη των προσφορών που έκανε στη χώρα μας ο πρόεδρος μας Αρτέμης Σόρας, καθώς και κάθε άλλης πρότασης με τους ίδιους ή εφάμελους όρους, που θα έχει σαν σκοπό την εξάλληψη του δημοσίου και ιδιωτικού χρέους των Ελλήνων, καθώς και την χάραξη και διαμόρφωση σταθερής αναπτυξιακής πολιτικής του ελληνικού έθνους και που θα βασίζεται πάντοτε στα πανάρχια ελληνικά αξιακά συστήματα. Η προώθηση της υλοποίησης της δόμησης χρηματοδότησης για την κατασκευή έργων υποδομής και ανταποδοτικότητας σε όλους τους δήμους της χώρας και όπου υπάρχει ελληνισμός στο παγκόσμιο στερέωμα. Η εξαγορά των κόκκινων δανείων που έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, καθώς επίσης η εξυγίανση όλων των ασφαλιστικών ταμείων και των ταμείων του δημοσίου και η διαγραφή οφειλών προς αυτά των ιδιωτών και των επιχειρήσεων με κριτήρια του ελλανίου αξιακού συστήματος, έτσι ώστε να ενεργοποιηθεί μία αηφόρος ανάπτυξη προς την πρόοδο και την ευημερία. Η διεύρυνση των δεδομένων όπως αυτά έχουν σημειωθεί κατά την εξελικτική πορεία της οικονομικής πολιτικής και κοινωνικής κρίσης στην ελληνική κοινωνία, με σκοπό να στοιχειοποιηθεί το ιστορικό με αδιαμφισβήτητα και αδιαφιλονίκητα αποδεικτικά ντοκουμέντα. Η με νόμιμα μέσα αξιολόγηση, προώθηση και απέτηση λογιστικού ελέγχου του συνολικού χρέους του ελληνικού κράτους, δημόσιο δηλαδή και ιδιωτικό, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών ιδρυμάτων, από Συμβούλιο Επιστημόνων και Νομικών.
η υποστήριξη του ελέγχου και η καταγγελία για την κατάργηση όλων των μνημονίων και των δανειακών συμβάσεων, λόγω του ότι είναι άκυρες, παράνομες, καταχρηστικές και αντίθετες του αρχικού σκοπού τους. Η προώθηση μελετών και διορθωτικών κινήσεων που θα αποσκοπούν στην εξάλληψη του κρατικού χρέους της χώρας και στην συνταγματική θεσμοθέτηση ισοσκελών κρατικών προϋπολογισμών. Η στοιχειοθέτηση και η καταγγελία όλων των κυβερνητικών πράξεων που αντίκειται στο Σύνταγμα και στους νόμους της Ελλάδος. Η καταγγελία και η προώθηση της κατάργησης των όποιων παραχωρήσεων και συμβάσεων έχουν υλοποιηθεί που αφορούν την ακίνητη περιουσία υποδομών και εταιρικού χαρτοφυλακίου που εκχωρήθηκαν προς το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, δηλαδή του ΤΑΙΠΕΔ, και που του έχει ανατεθεί η διαχείριση βάσει των μελετών και των προβλέψεων των μεσοπροθέσμων πλαισίων δημοσιονομικής στρατηγικής, όπως αυτές έχουν επιβληθεί από τους δανειστές της χώρας. Προς τούτο θα γίνει απέτηση ακύρωσης όλων των συμβολέων που έχουν υλοποιηθεί προς όλες τις κατευθύνσεις κατά την παραμονωμή λειτουργία του Ταμείου. Η αξιολόγηση φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών που ασκούν εξουσία στο χώρο της πολιτικής, της διοίκησης και της οικονομίας της χώρας. Η απέτηση του ελέγχου του πόθεν έσχες και η προώθηση της υποχρεωτικής απόδοσης λογοδοσίας όλων όσων ασκούν δημόσια πολιτική εξουσία και διαχείριση δημοσίου χρήματος κατά το πέρας των καθηκόντων τους, με την εγγύηση όλων των περιουσιακών τους στοιχείων μέχρι την αποδοχή της λογοδοσίας. Η αξιολόγηση της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδος με γνώμονα το εθνικό συμφέρον, όπως αυτό εννοείται για την εδαφική της ακεραιότητα και κυριαρχία, την εθνική ανεξαρτησία και την αυστηρή προστασία των ζωτικών και κυριαρχικών συμφερόντων της χώρας. Η προώθηση της διασφάλισης και της περιφρούρησης του διαχρονικού πολιτισμού των Ελλήνων, απανταχού της γεας και της ηγετικής θέσης της Ελλάδος, με την ενδυνάμωση των Ελλήνων της Διασποράς στους τομείς της επιστήμης, της παιδείας, της οικονομίας, της τεχνολογίας και της επιχειρηματικότητας. Η υλοποίηση ενδελεχούς έρευνας για όλα τα ταμεία, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, δημοσίου συμφέροντος, εσωτερικού ή εξωτερικού, που έχουν διαδραματίσει οποιοδήποτε ρόλο στην Ελλάδα. Η απέτηση όλων των πνευματικών δικαιωμάτων του ελληνικού έθνους, απανταχού της γαίας, όπου υπάρχει ελληνικό πολιτισμικό στοιχείο, ελληνική κληρονομιά, αρχαίος ναός, ελληνικά μνημεία, αρχαία γραμματεία, αρχαίες γραφές, πρωτότυπα ελληνικά κείμενα, ελληνικά σύμβολα, δικαιώματα και εν γέννη οτιδήποτε ελληνικό υπάρχει και που ανήκει στην Ελλάδα και στον ελληνισμό και είναι κληρονομιά μόνο των αυτοχθόνων Ελλήνων. Η προώθηση και η υποστήριξη της αληθινής ιστορίας των Ελλήνων, των επιστημών, του ελληνικού πολιτισμού και η διεκδίκηση της αλήθειας με όλες τις δυνάμεις και τα νόμιμα μέσα για να τιμωρηθεί και να καταδικαστεί ή οσδήποτε υπεύθυνος που αναπαρήγαγε με δόλο, ψεύδος και υπονόμευση κατά του ελληνισμού και όλης της ελληνικότητας παγκοσμίως. Η μελέτη, η ακριβή αξιολόγηση και η εκπόνηση σχεδίου ανάπτυξης της Ελλάδος προς όφελος όλων των Ελλήνων για τη δημιουργία πρωτογενούς και δευτερογενούς εθνικού προϊόντος. Η δόμηση της απαιτούμενης χρηματοδότησης με την χρησιμοποίηση των οικονομικών εργαλείων που μπορούν να προσφέρουν προς την δημιουργία της πιστωτικής διευκόλυνσης για την υλοποίηση των αναπτυξιακών έργων χρησιμοποιώντας όλες τις πρώτες ύλες που διαθέτει η ελληνική γη. Η αξιοποίηση και η προώθηση όλων των πλεονεκτημάτων των καλλιεργειών,
της κτηνοτροφίας, της αλληλείας, της εμπορικής ναυτιλίας, της τουριστικής βιομηχανίας, της οικοτεχνίας, της βιοτεχνίας και βιομηχανίας, των πλουτοπαραγωγικών πηγών, της υψηλής τεχνολογίας και των επιστημονικών ερευνών. Η διεκδίκηση και επαναφορά των κοινωνικών και εργασιακών απολαβών και η άμεση επιστροφή τους σε επίπεδα που να επιτρέπουν την αξιοπρεπή διαβίωση των πολιτών. Η στοιχειοθέτηση, η καταγγελία και η απέτηση της άμεσης κατάργησης των φόρων της ακίνητης περιουσίας και της εργασίας, η φορολόγηση των πολιτών θα πρέπει να γίνεται βάσει των πραγματικών, εμπορικών και επιχειρηματικών εσόδων και εξόδων τους. Η πλήρης κατάργηση των έμεσων φόρων όπως του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης και η σημαντική μείωση των υπολείπων συντελεστών με εξαίρεση αυτών στα είδη πολυτελείας. Η επιδίωξη του επαναπροσδιορισμού της ελληνικής παιδείας και η επαναφορά της ελληνικής γλώσσας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Η απέτηση της δωρεάν και υψηλών προδιαγραφών παιδείας με εξυγχρονισμό και αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος. Η έμφαση στην δημιουργική διδαχή της πραγματικής ελληνικής ιστορίας και γλώσσας με απότερο σκοπό τη δημιουργία ευσυνείδητων, ελεύθερων, αδέσμευτων και με κριτική σκέψη πολιτών. Η επιδίωξη της επαναφοράς του κράτους πρόνοιας για δωρεάν παροχή υψηλών προδιαγραφών υπηρεσιών υγείας εκ μέρους της πολιτείας προς τους πολίτες της. Η επιδίωξη της άμεσης αποκατάστασης των συντάξεων των Ελλήνων πολιτών σε επίπεδο ίσο με το 80% των απολαβών του μέσου όρου της τελευταίας τριετίας της εργασιακής απασχόλησης. Η προώθηση του ελέγχου και η άμεση αποκατάσταση των μισθών των υπηρετούντων στις ένοπλες δυνάμεις και στις υπηρεσίες ασφαλείας και πυρόσβεσης στα πρώτης κρίσης επίπεδα. Η άμεση αποκατάσταση των χαμηλών μισθών των εκπαιδευτικών στα επίπεδα πρώτης κρίσεως. Η προώθηση της άμεσης ενεργοποίησης και προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς του ελληνισμού, η οποία επηρεάζει τον επαναπροσδιορισμό της εθνικής μας ταυτότητας και βοηθάει την ανάπτυξη και άλλων φορέων για την αναβίωση και διαιώνιση του πολιτισμού στη Γαία. Η επιδίωξη του περιορισμού της βουλευτικής θητείας σε 2 τετραετίες και η επιλογή υπουργών αμυγός έξω κοινοβουλευτικών. Η επιδίωξη αντικατάστασης της Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδος με μια άλλη αμυγός ελληνικής ιδιοκτησίας. Η προώθηση ενδελεχούς ελέγχου όλων των τραπεζών και όλων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ταμείων και καταπιστευμάτων με σκοπό την εξυγίανσή τους. Η επιδίωξη της δημιουργίας βασικών ομάδων πολιτών σε επίπεδο δήμων για την προώθηση του σκοπού ίδρυσης του φορέα. Η επιδίωξη πραγματοποίησης της ελληνικής εθνικής συνέλευσης για την συλλογική και δημοκρατική λήψη αποφάσεων δράσης. Η φροντίδα για την ασφάλεια των πολιτών και όλης της χώρας με την πλήρη αναβάθμιση του εξοπλισμού των συνθήκων εργασίας και του μισθολογικού καθεστώτος στις ένοπλες δυνάμεις, αστυνομία, πυροσβεστική, λιμενικό, σε όλα τα σώματα ασφαλείας και στις μυστικές μας υπηρεσίες. Η μέριμνα για την πλήρη αυτάρκεια της χώρας σε τρόφιμα, καύσιμα, μέσα μαζικής μεταφοράς, τηλεπικοινωνίες, ενέργεια, τεχνολογία, καινοτομίες, δορυφορικά συστήματα και σε οτιδήποτε προάγει αναπτυξιακά τη χώρα, ώστε να στέκεται αξιοπρεπώς στο παγκόσμιο γίγνεσθε με συνεχή πρόοδο. Αυτή, σε γενικές γραμμές, κύριε Αυγέρη, είναι η σκοπή της ίδρυσης και το αντικείμενο δραστηριότητας και λειτουργίας του Πολιτικού Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης και οι συμπολίτες μας θα πρέπει να ενημερωθούν για όλα αυτά, προκειμένου να γνωρίσουν τον Πολιτικό Φορέα του Διεθνούς των Ελλήνων,
που θα φέρει με τη δική του συστράτευση την παλιγκινησία στο έθνος μας. Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι όσοι Έλληνες πολίτες μας ακούν αυτή τη στιγμή δεν θα θέλανε κάτι διαφορετικό, αν αναλογιστούμε ότι όλοι θέλουμε τα ίδια και αυτά που θέλουμε είναι δίκαια. Θέλουμε σίγουρα να ζήσουμε σε μια χώρα όπου θα ζούμε και θα διαβιώνουμε αξιοπρεπώς και όχι απλώς να προσπαθούμε να επιβιώνουμε όπως γίνεται σήμερα. Και θα λέγαμε, κύριε Δρόσε, ότι ήταν πολύ κατατοπιστική η παρουσίαση των σκοπών της ίδρυσης και του αντικειμένου δραστηριότητας και λειτουργίας του πολιτικού φορέα Ελλήνων Συνέλευσης. Οι ακροατές μας θα πρέπει λογικά μέσα από την εκπομπή μας να συμπλήρωσαν τις γνώσεις που έχουν για το τι πραγματικά είναι ο πολιτικός φορέας του έθνους των Ελλήνων και γιατί αγωνίζεται. Επειδή όμως σιγά σιγά φτάνουμε και προς το τέλος της εκπομπής μας και με την υπόσχεση ότι θα επανέλθουμε στο θέμα του πολιτικού φορέα και σε προσεχή μας εκπομπή, θα θέλαμε, κύριε Δρόσε, πριν κλείσουμε, από εσάς να απευθύνετε ένα αποχαιρετισμό στους ακροατές μας αλλά και σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Βεβαίως, κύριε Αυγέρη, για άλλη μια φορά μέσα από αυτή την εκπομπή απευθύνουμε σε εσάς, συνέλληνες και αδέλφια μου, και σας καλώ όλους να ενωθείτε μαζί μας στον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, στον πολιτικό φορέα του έθνους των Ελλήνων, στο δικό σας πολιτικό φορέα, για να βάλουμε όλοι μαζί ένα οριστικό τέλος στο άδικο, στην αυθαιρεσία, στην ανελευθερία, στις παρανοϊκές μεθοδεύσεις και στον οικονομικό μαρασμό που βιώνουμε καθημερινά από αυτή την απάνθρωπη και στιγνή κομματική δικτατορία. Ελάτε όλοι να σταματήσουμε το ξεπούλημα της πατρίδας μας, τον αργό μας θάνατο και τη γενοκτονία του έθνους μας που μας επέβαλαν αυτοί που μας εξουσιάζουν παράνομα, υπακούοντας τους διεθνείς εγκληματίες, στους αποστάτες του τραπεζικού κατεστημένου και στα ξένα συμφέροντα. Είναι η ώρα που πρέπει να αντιδράσουμε σε όλα αυτά. Είναι η ώρα, συνέλληνες, της ένωσης όλων μας στον πολιτικό μας φορέα, στον φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, για να διεκδικήσουμε όλοι μαζί τα δίκαια και τα δικά μας. Είναι η ώρα να δείξουμε ότι εμείς, οι αυτόχθονες Έλληνες Ιθαγενείς, είμαστε ιδιοκτήτες και κυρίαρχοι αυτής της ιερής χώρας και έχουμε τεράστιο πλούτο και αυθονία για να κάνουμε την πατρίδα μας αυτάρκη σε κάθε αγαθό που πρέπει να απολαμβάνει ο κάθε άνθρωπος. Είναι η ώρα που εμείς πρέπει να αποφασίζουμε για τη ζωή μας και για τις τύχες της πατρίδος μας και όχι κάποιοι άλλοι να το κάνουν για μας χωρίς εμάς. Ελάτε λοιπόν όλοι μαζί να δείξουμε ότι είμαστε πραγματικοί πολίτες και να βάλουμε ένα τέλος σε όλα αυτά. Η Ελλήνων Συνέλευσης, η Ιερή Ένωση όλων των κυρίαρχων αυτοχθόνων Ελλήνων Ιθαγενών και ο πολιτικός φορέας του έθνους των Ελλήνων είναι εδώ και σας καλεί όλους να ενωθείτε, να ενωθείτε σε αυτή τη μεγάλη, την παντοδύναμη ένωση. Τη σωτηρία μας και την απελευθέρωση του έθνους μας δεν θα μας τη φέρει κανένας αυτόκλητος σωτήρας. Προπαντός, δεν θα μας τη φέρουν αυτοί που ευθύνονται για όλο το άδικο που γέμισε τη χώρα και τις ζωές μας. Τη σωτηρία μας θα τη φέρουμε μόνο εμείς. Έχουμε τα οικονομικά εργαλεία που μας προσέφερε ο πρόεδρός μας, ο Αρτέμης Σόρας, αλλά έχουμε και τη γνώση και τη δυνατότητα να αποκαταστήσουμε κάθε βλάβη και κάθε αδικία που διέπραξε στη χώρα μας το κομματικό καθεστώς και να βελτιώσουμε το βιωτικό επίπεδο και την ποιότητα ζωής όλων των Ελλήνων πολιτών. Έχουμε, συνέλληνές μου, το ελάνιο αξιακό μας σύστημα των 12 αξιών, των 18 αρχών και των 3 πολιτιακών νόμων συν τους 2 νόμους που θωρακίζουν την ολότητα του αξιακού μας και που αυτό το αξιακό μας σύστημα θα είναι το πολιτιακό μας πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούμε για να δημιουργήσουμε την Ελλήνων πολιτεία, την πραγματική δημοκρατία, την ιδανική πολιτεία των πολιτών και όχι των υπηκών που δυναστεύονται από αντιανθρώπινες εξουσίες. Το μόνο που απομένει, αδέλφια, είναι η ένωσή μας. Η ένωσή μας στο σύνολο της ολότητας των πολιτών
που θα αποφασίζει και θα δημιουργεί με ελεύθερη βούληση, μέσα σε ένα ελεύθερο, δίκαιο και δημιουργικό περιβάλλον. Σας περιμένουμε λοιπόν όλους στον πολιτικό μας φορέα, στον φορέα του Έθνους των Ελλήνων, Ελλήνων Συνέλευσης, να ενημερωθείτε για τις δυνατότητες που έχουμε για να αλλάξουμε ό,τι μας δυναστεύει και ό,τι μας γενοκτονεί και να πάρουμε τις τύχες της πατρίδας στα δικά μας χέρια. Για όσους θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μου, η έδρα μου βρίσκεται στα γραφεία της Ελλήνων Συνέλευσης Αγρινίου, στην οδό Δελιγιώργη 29 στο Αγρίνιο. Το τηλέφωνο μου για άμεση επικοινωνία, που είναι πάντα ανοιχτό σε όλους σας, είναι 697-3528-354 και το mail μου b.drossos@gmail.com. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους σας. Καλό σας βράδυ, συνέλληνες. Δύναμη φως. Κύριε Δρόσε, σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσουμε. Μας κάνατε την τιμή και παραχωρήσατε άλλη μια συνέντευξη εδώ στο Διομήδης Ράδιο. Τεράστιο και σημαντικό το θέμα που αναλύσαμε σήμερα. Γνωριμία με τον πολιτικό φορέα της Ελλήνων Συνέλευσης και δεσμευόμαστε στους ακροατές μας ότι θα φροντίσουμε να ξανακάνουμε εκπομπή για το συγκεκριμένο θέμα, καθότι είναι πάρα πολλά τα οποία πρέπει να αναλυθούν, και δεσμευόμαστε και σε εσάς ότι θα είμαστε εδώ οποτεδήποτε θελήσετε για άλλη μια εκπομπή. Ευχαριστώ και εγώ για την φιλοξενία σας και οπωσδήποτε θα τα ξαναπούμε πάλι. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ, κύριε Δρόσε. Αυτός ήταν, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, ο κύριος Δρόσος Βασίλειος, υποψήφιος βουλευτής στο νομοέτωλο Καρνανίας με την Ελλήνων Συνέλευσης. Τα στοιχεία του κυρίου Δρόσου, όπως φροντίζουμε να κάνουμε κάθε φορά με κάθε υποψήφιο και κάθε υποψήφια, θα τα βρείτε και, και στην περιγραφή μάλλον του βίντεο της εκπομπής, όπως αυτή θα ανέβει στο κανάλι YouTube της περιφέρειάς μας, ΚΠΔ Στερεάς Ελλάδος Ελλήνων Συνέλευσης. Εμείς να ευχαριστήσουμε το Web TV Άλμενος και το Ράδιο Πίνδερος που έκαναν μια μετάδοση της εκπομπής μας από την Θήβα, αλλά φυσικά να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς που για άλλο ένα απόγευμα ήσασταν κοντά μας και ακούσατε την εκπομπή μας και στηρίζετε αυτή την τεράστια δράση ενημέρωσης των Ελλήνων πολιτών που διεξάγεται από όλα τα ραδιόφωνα και τα Web TV της Ελλήνων Συνέλευσης. Σας ευχαριστούμε λοιπόν και από όλους εμάς εδώ στο Διομήδης Ράδιο. Δύναμη φως, καλό σας βράδυ. Ελληνίδες, Έλληνες, ακούτε το Ράδιο Διομήδης, το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Κεντρικής Περιφερειακής Διοίκησης Στερεάς Ελλάδος της Ελλήνων Συνέλευσης.